Δίνουμε μία μικρή παράταση στην εκπομπή τη σημερινή, φίλες και φίλοι, καθώς όπως ήδη σας είχα ενημερώσει, έγινε μία παρέμβαση την ώρα όμως που φιλοξενούσαμε στον αέρα άλλο θέμα και ακούγαμε τον ομιλητή από το Σύλλογο Οικότροφων Φοιτητών Ξάνθης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η κυρία Αποστολίδου Σταυρούλα, είναι κοντά μας προκειμένου να ενημερώσει για το λόγο που ζητήθηκε το βήμα της εκπομπής μας. Σας ακούμε, κυρία Αποστολίδου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ναι, σήμερα και γενικά αυτή τη βδομάδα γίνονται πανελλαδικά συλλαλητήρια. Ναι. Ακριβώς επειδή έχει συμπληρωθεί και ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας, πριν λίγες μέρες μάλιστα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το κλείσιμο των πανεπιστημίων μας. Και γίνονται από διάφορους φοιτητικούς λόγους σε όλη τη χώρα μαζί με σωματεία, γιατί είδαμε ακριβώς ότι έχει περάσει ένας χρόνος και η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην έχει πάρει και κάποιο ουσιαστικό μέτρο προστασίας για την υγεία μας. Δηλαδή δεν έχει προχωρήσει ούτε σε επιτάξεις του ιδιωτικού τομέα, δεν έχουν αυξηθεί μονάδες αντικής θεραπείας, με τα νοσοκομεία εδώ και πάρα πολύ καιρό ασφικτιούν. Νομίζω αυτά ήταν και τα αιτήματα της ανακοίνωσης που εκδώσατε, με την οποία γνωστοποιήσατε ότι χθες θα γινόταν ένα συλλαλητήριο στην Ξάνθη. Ήταν να γίνει για χθες, σωστά, αλλά εντάξει, ο καιρός λίγο μας τα χάλασε. Δεν βοήθησε ο καιρός. Και είπαμε να το κάνουμε σήμερα. Βέβαια, πάλι είναι λίγο άστατος ο καιρός, οπότε μπορεί και να μην γίνει. Αλλά ξεκινάμε αυτά τα δεδομένα, ότι θα γίνει σήμερα. Και παρόλο που αν δεν βοηθήσει ο καιρός, θέλει προφανώς ο Σύλλογος και γι' αυτό και η παρέμβαση να ακουστούν οι λόγοι για τους οποίους έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση. Και σας ακούμε. Ακριβώς αυτό θέλουμε κι εμείς, να αναδειχθούν όλοι αυτοί οι λόγοι και όλη η κατάσταση που περνάμε και οι φοιτητές που μας έχουν κυκλώσει εδώ και ένα χρόνο. Δεν έχουν πάρει το παραμικρό μέτρο για να ανοίξουμε. Αντίστοιχα και στις εστίες που όχι απλά δεν γίνονται συχνές απολυμάνσεις, δεν γίνονται καθόλου απολυμάνσεις. Και σκεφτείτε ότι έχουμε και κοινόχρηστους χώρους που πηγαίνουμε και μαζευόμαστε εκεί πέρα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη, γιατί εκθέτουμε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και την υγεία μας και οι φοιτητές ακόμα. Βέβαια, αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και στους χώρους εργασίας, που έχουν φτάσει πλέον να αποτελούν και εστίες μετάδοσης του ιού, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και εδώ στην Ξάνθη. Βλέπουμε καθημερινά και εικόνες από δεκάδες μαθητές που στηβάζονται μέσα στα λεωφορεία για να πάνε το πρωί στο σχολείο τους. Όλα αυτά δηλαδή είναι μια κατάσταση που εδώ και ένα χρόνο τη ζούμε και ειδικά οι φοιτητές. Οπότε αντί λοιπόν η κυβέρνηση να πάρει όλα αυτά τα μέτρα που χρειάζονται, αξιοποιεί και την πανδημία βέβαια για να περάσει και ένα σωρό μέτρα. Δηλαδή έχουμε δει από πέρσι κιόλας την επίθεση που θέλουν να κάνουν και στο 8ωρο, τώρα με την καταρρέξη της κυριακάτικης αργίας, στους μισθούς μας, στους φοιτητές ακόμα με το απαράδεκτο νομοσχέδιο κεραμέως Χρυσοχοίδη που ήρθαν να φέρουν, το οποίο κυριολεκτικά θα αφήσει απ' έξω 30.000 μαθητές από την άνωτη εκπαίδευση, που φέρνει όρια φοίτησης, φέρνει διαγραφές πειθαρχικά, την πανεπιστημιακή αστυνομία. Γι' αυτό λοιπόν τους λόγους εμείς διαδηλώνουμε και έχουμε και στο πλευρό μας και εργαζόμενους και τα σωματεία, για να σταματήσει επιτέλους και αυτός ο εμπεγμός από την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να γίνουμε ξανά φοιτητές, να μπούμε στα φοιτέατρά μας, στα εργαστήριά μας. Και πέρα από αυτό τώρα, θέλουμε να δείξουμε και με αυτόν τον τρόπο και την αντίθεσή μας, όλη την όξυνση της καταστολής που δεχόμαστε. Φαντάζομαι τώρα έχετε δει και τα περιστατικά που έγιναν και στο Απιθύτα, με την κατάληψη που τελείωσε η Βρετανία, που τους υποδέχτηκαν με ΜΑΤ, με ελικόπτερα ακόμα πριν λίγες μέρες πάνω από το χώρο. Δηλαδή και η καταστολή που δεχόμαστε είναι απίστευτη και όλη αυτή η επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς ξεκάθαρο είναι ότι δεν θα φοβηθούμε. Και το έχουν απαντήσει και δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον δρόμο εδώ και ένα μήνα, ακριβώς για αυτούς τους λόγους, για να πάρθουν μέτρα προστασία για την υγεία μας, για τις σχολές μας. Και ότι στην τελική αυτό το πράγμα και η καταστολή που δεχόμαστε, ακριβώς αυτό δείχνει ότι φοβούνται και τον οργανωμένο αγώνα, το οργανωμένο θετικό κίνημα, το οργανωμένο λαϊκό κίνημα που κατεβαίνει στους δρόμους, που διεκδικεί, που δεν συμβιβάζεται.
Αυτό θέλουμε να δείξουμε κι εμείς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, είτε γίνει είτε δεν γίνει το συλλαλητήριο εξαιτίας των καιρικών συνθήκων που επικρατούν σήμερα στην Ξάνθη, ναι, καθιστά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών, η κυρία Αποστολίδου εδώ σαφές, ναι, ότι είναι στο πλευρό των φοιτητών σε όλη τη χώρα και τα μέλη εδώ των φοιτητικών συλλόγων της Ξάνθης, σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν. Ναι, έτσι, ακριβώς, κυρία Αποστολίδου. Ακριβώς αυτό. Τώρα, εσείς ο σύλλογος... Ναι, σας ναι, ακούμε. Πείτε μου. Όχι, ήθελα να περάσω σε ένα άλλο θέμα, μια και επικοινωνήσατε σήμερα μαζί μας. Ναι. Γιατί ο Σύλλογος Οικότροφων Φοιτητών Ξάνθης έχει ξεκινήσει και μια άλλη μεγάλη προσπάθεια, στην οποία ζητά τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας. Συλλέγεται, αν δεν κάνω λάθος, από την Πέμπτη, κυρία Αποστολίδου, ήδη πρώτης ανάγκης για να βοηθήσετε τους σεισμόπληκτους στη Θεσσαλία. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και ο Σύλλογος των Οικότροφων Φοιτητών, αλλά και ο Σύλλογος της Πολυτεχνικής Σχολής. Έχουμε πάρει τώρα αυτή την πρωτοβουλία για συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους στη Λάρισα, τις τραγικές αυτές εικόνες που αντικρίσαμε στη Λάρισα. Και προφανώς καλούμε και το λόγο της πόλης να δείξει και αυτός έμπρακτο την αλληλεγγύη του. Και αν θέλετε κιόλας, να γίνει και λίγο πιο ξεκάθαρο ότι για τα βασικά και τα αντισεισμικά έργα που δεν γίνονται και φτάνουμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Κάτι υπάρχει... ξέρουν οι πολιτικοί μηχανικοί μας εδώ. Κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς τα παιδιά αυτά. Ακριβώς αυτό. Εδώ δίπλα στην Ξάνθη, ας πούμε, έχουμε πολιτικούς μηχανικούς και πανελλαδικά βγάζουμε πόσο κόσμο. Δηλαδή υπάρχει και το επιστημονικό προσωπικό, υπάρχει γνώση, αν μη τι άλλο υπάρχει πάρα πολύ γνώση. Οπότε και εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε, δηλαδή να βγούμε μηχανικοί, αρχικά να πάρουμε τη γνώση που χρειάζεται για να μπορούμε όλο αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε και στην κοινωνία. Να είναι και χρήσιμο για την κοινωνία, για να κάνουμε κάτι. Για να μην έχουμε Λάρισες και όλες τις καταστάσεις. Γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε και τώρα 2021. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες εικόνες. Όταν υπάρχει γνώση, όταν υπάρχει το δυναμικό που θα μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση, δεν γίνονται αντισεισμικά έργα, δεν υπάρχει πρόληψη, είναι και η κατεύθυνση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζουν και την ανθρώπινη ζωή. Και υπάρχει αυτή η λογική του κόστους και ωφέλους. Μάλιστα. Άρα παράλληλα με την αλληλεγγύη που θέλετε να δείξετε προς τους συμπατριώτες μας εκεί, οι οποίοι βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, περνάτε και αυτό το μήνυμα. Εννοείται. Και από χθες μέχρι και αύριο θα γίνεται αυτή η συλλογή τροφίμων στα ΠΡΟΚΑΤ από τις 11 μέχρι τη 1. Μπορούν να προσέρχονται συμπολίτες, ναι, και να αφήνουν ήδη πρώτης ανάγκης, εάν είναι τρόφιμα, καλύτερα μακράς διάρκειας, έτσι, κυρία Αποστολίδου, για να μπορέσουν τα παιδιά να τα αποστείλουν με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα στους σεισμόπληκτους στη Θεσσαλία. Ακριβώς. Πάει καλά η προσπάθεια? Ακόμη βέβαια στο ξεκίνημα. Είστε χθες ξεκινήσατε. Χθες ξεκινήσαμε, προσπαθούμε, ναι. Γι' αυτό κιόλας καλούμε και κόσμο να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Δεν ξέρω εάν θα γίνει, θα το δείτε. Ανάλογα με το τι συνθήκες θα επικρατούν στη μία σήμερα το μεσημέρι. Εννοώ εάν θα πραγματοποιηθεί τελικά ή όχι το συλλαλητήριο. Πάντως το μήνυμα ακούστηκε. Και είναι το ίδιο με αυτό το οποίο φωνάζουν εδώ και μήνες τα παιδιά. Για δε το άνοιγμα των σχολών και τη λήψη μέτρων προστασίας είναι κάτι το οποίο φωνάζουν εδώ και τα παιδιά των φοιτητικών συλλόγων της Ξάνθης από την έναρξη της πανδημίας. Ήδη από πέρσι. Και όχι μόνο εμείς, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι βρίσκονται στον δρόμο, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή το να ανοίξουν οι σχολές είναι και ρεαλιστικό και αναγκαίο και μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Υπάρχουν και κάποιες ειδικότητες που χωρίς τα εργαστήρια είναι εξαιρετικά δύσκολο, υποψιάζομαι, κυρία Αποστολίδου, έτσι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κυλήσει το πρόγραμμα σπουδών. Είναι απαραίτητα δηλαδή τα εργαστήρια σε κάποιες ειδικότητες. Μα ειδικά τώρα στην Ξάνθη που έχουμε και πολυτεχνικές σχολές. Γι' αυτό το λέω. Ναι, που καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πρακτικό κομμάτι. Το ηλεκτρολόγιο, ας πούμε, να φτάσουν δεύτερο και τρίτο έτος και να μην έχουν πιάσει στα χέρια τους ένα παλμογράφο. Τι σωροί μηχανικοί θα βγούμε. Και όχι μόνο οι ηλεκτρολόγοι. Όλη η πολυτεχνική σχολή χρειάζεται εργαστήριά της.
Γιατί παίρνουμε το θεωρητικό στο βαθμό που το παίρνουμε τώρα και με την εκπαίδευση, που προφανώς καταλαβαίνετε ότι μειώνεται και πάρα πολύ η ποιότητα της μόρφωσης που παίρνουμε, της γνώσης. Αλλά άμα δεν υπάρχει και το πρακτικό, τι σώη μηχανική θα βγούμε? Κύριε Αποστολίδου, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων ανά τη χώρα, όπως και εδώ από το δικό σας αγώνα, θα συνεχίσετε δυναμικά. Δεν θα σταματήσουν οι φοιτητικοί σύλλογοι. Ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου, του νόμου πλέον για τα ΑΕΗ και ταυτόχρονα ζητούν να ανοίξουν οι σχολές τους. Ναι, ακριβώς αυτό. Από την αρχή που βγήκε αυτό το νομοσχέδιο, οι φοιτητικοί σύλλογοι το έκαναν ξεκάθαρο ότι θα μείνει στα χαρτιά και θα το σπάσουν στην πράξη οι φοιτητές μέσα από τον οργανωμένο και συλλογικό τους αγώνα. Γιατί αυτά τα πράγματα έτσι λύνονται. Θα τα σπάσουν οι φοιτητές. Μάλιστα. Κυρία Αποστολίδου, εγώ να πω ότι αφού είστε αποφασισμένοι και θα συνεχίσετε, να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Τώρα, ευχαριστούμε πολύ. Από εκεί και πέρα, η επικοινωνία, υποψιάζομαι, γίνεται, γιατί το παρατήρησα αυτό, κυρία Αποστολίδου. Ζητάτε να συστρατευθούν στο πλευρό σας τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, η τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Κάθε φορά που τα παιδιά βγαίναν σε συλλαλητήριο, και ήταν αρκετά τα συλλαλητήρια των τελευταίων εβδομάδων, για τα ίδια είναι τα αιτήματα, ναι, κοινά είναι τα αιτήματα, έτσι πάντα είναι τα ίδια αιτήματα, ασφάλεια και άνοιγμα σχολών, να καταργηθεί, ζητούν ο νόμος για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δηλώνουν και την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους και προς τους συμφοιτητές τους, οι οποίοι δέχονται την καταστολή, όπως έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχω μπροστά μου την απόφασή σας, κύριε Αποστολίδου. Εκείνο λοιπόν το οποίο ζητούν, και υποψιάζομαι αυτός είναι και ο λόγος που ζήτησε σήμερα το βήμα μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Οικότροφων Φοιτητών, η κυρία Αποστολίδου, είναι η τοπική κοινωνία να είναι στο πλευρό τους. Κάθε φορά που κάνετε συλλαλητήριο, ενημερώνετε και τους συμπολίτες για τα αιτήματά σας, κυρία Αποστολίδου. Προφανώς, γιατί σκοπός είναι και αυτά τα ζητήματα να αναστοποιούνται όσο πιο πλατιά γίνεται και στην κοινωνία, ενώ την τοπική να γνωρίζει και ο κόσμος εδώ πέρα. Και για τον αγώνα που δίνουν οι φοιτητές και από την Ξάνθη. Ήσταν απόσπαστο κομμάτι. Ήσταν απόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, κυρία Αποστολίδου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ξάνθη. Και υπάρχουν και γονείς ανάμεσα στα μέλη εδώ της τοπικής κοινωνίας που ενδεχομένως και εκείνοι να προβληματίζονται, ανεξάρτητα με το αν φοιτούν σε σχολές του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης τα παιδιά τους ή σε άλλες σχολές, σε άλλα πανεπιστήμια ανά τη χώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβαση, τα αιτήματα ακούστηκαν. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να την ευχαριστήσουμε την κυρία Αποστολίδου Σταυρούλα. Φίλες και φίλοι,